Ρίχτα. Καλά, Ζακούλη μου, μην κάνεις έτσι. Ορίστε. Δεν ήταν καλή βραδιά απόψε. Τι λες, καλά, εγώ έσκασα με αυτά. Δεν αναφέρομαι κλιματολογικώς. Αλλά... Στο πακέτο. Παλιά μου εργόσουνα με χοντρό πακέτο και λεπτό κορμί. Τώρα μου έρχεσαι με χοντρό κορμί και λεπτό πακέτο. Ζακούλη, με προσβάλλεις. Είναι τώρα 10 λεπτά που δεν έβαλα τίποτα στο στόμα μου. Μύρμα και έφαγες και ψεύδεσαι. Έχεις αποτύπωμα ελιάστηνη. Τι λες καλέ, αυτό είναι απογεννηθής. Από τότε ακρίβεινε το λάδι. Δεν μ' αγαπάς, δεν με προσέχεις καθόλου. Μην κλαις, οι άντρες δεν κλαίνουν. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Τέλος πάντων, μου ήρθε τώρα στο μυαλό μια σκηνή από την ταινία Τροτέζα με τη Σίρλεϊ Μακλέι και τον Τζακ Λέμον. Ο Στίφτη, Λεμονοστίφτη. Ποιος Λεμονοστίφτης, μωρέ. Σου λέω για την ταινία που θα γυριστεί μετά από 30 χρόνια. Α, τώρα θυμήθηκα. Δεν μου λες τι έγινε στο τέλος της ταινίας, ποιος κέρδισε. Ο έρωτας κέρδισε. Ο έρωτας. Την αγαπούσε πολύ. Γιατί εγώ τι σε κάνω, κουτό. Τι. Σ' αγαπώ. Σε εκμεταλλεύομαι, αλλά αυτή απόψε δεν ήταν έισπραξη. Μην κάνεις έτσι, βρε Ζακούλη μου. Να, κανένα κορίτσι δεν πήγε καλά απόψε. Ο κόσμος φοβάται με όλα αυτά που συμβαίνουν πια. Με όλα αυτά, δεν σου είπα να μην ανακατεύεσαι με την πολιτική. Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις. Εγώ είμαι πόρνη και έχω αξιοπρέπεια. Σου είπα ότι ο κόσμος είναι άφραγκος. Ποιος εκ τούτου, no money, no honey. Ποιος χάνει. Ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Δουλειά σου να τον ξεκουμπώνεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σου είπα, ο κόσμος κουμπώνεται, φοβάται. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, σε λίγο καιρό τα αντρόγινα θα το κάνουν μεταξύ τους. Μεταξύ τους, ισόδημα και γόμορα. Λοιπόν, εγώ τι κάνω και εσύ όποιος πελάτης είναι κουμπωμένος, τον ξεκουμπώνεις. Δεν μου λέτε κορίτσια τον γουστάρετε, 5.000 τα ρήφα, σπάστα. Ζακούλη, πού είσαι, και ξέρεις εσύ, αγόρι μου. Όποιος πελάτης είναι κουμπωμένος, τον ξεκουμπώνεις,